Βάζουμε άνω τελείας ό,τι λέγαμε, γιατί με μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε εδώ έναν συμπατριώτη μας, τον Αποστόλη τον Καγκελάρη, να τον χαιρετήσω. Εγώ τον Αποστόλη τον ξέρω, μου επιτρέψει τον Ιωαννικό προκαταβολικά. Αποστόλη, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Μα είναι δυνατόν στον Ιωαννικό Παναγιώτη. Στον Ιωαννικό. Ξέρεις, πρέπει δημοσιογραφικά να κρατήσω τον κανόνα, αλλά τώρα δεν βγαίνει γιατί είμαστε και στην ίδια γενιά, ίδιο σχολείο, ίδια φιλαρμονική, τα πάντα μαζί. Οπότε λοιπόν είναι μεγάλη μας η χαρά. Να ρωτήσω πώς είσαι, πώς περνάς βασικά. Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να επιβιώσουμε όλοι μας αυτό που μας έχει βρει. Mm-hmm. Ενωμένοι και πλέον... Μετά από όλο αυτό νομίζω ότι όλοι θα βγούμε πιο δυνατοί και στις σχέσεις των ανθρώπων και στις επαγγελματικές σχέσεις, αλλά θα κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον με ένα πιο διαφορετικό μάτι. Χαίρομαι που είσαι αισιόδοξος στην μαυρίλα όλη αυτή και στον εγκλισμό που, ξέρεις, διοχετεύεται πολλές φορές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως νομίζω ότι από κάθε περιπέτεια πάντα παίρνουμε ένα μάθημα και βεβαίως, για να πάμε και στο θέμα, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που σκέφτονται, που είναι δημιουργικοί, καλή ώρα σαν και σένα, δεν φοβούνται την κρίση. Γιατί νομίζω ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μπορείς να χρησιμοποιείς την τεχνολογία και παράλληλα υπό το πρίσμα της κοινωνικής προσφοράς. Και θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, να μας μιλήσεις για την καινοτόμα αυτή εφαρμογή Doctor Next to Me. Εγώ να πω την αλήθεια, σε είδα που είχες βγει εσύ Χριστίδου τις προάλλες νομίζω στο Open. Και εκεί μετά μίλησα με την Ειρήνη Τιβωνιτσάνου και συζητήσαμε έτσι να σε έχουμε εδώ στον πρίσμα. Θέλω λίγο να μας πεις τι είναι το Doctor Next to Me. Ποια ήταν η ανάγκη που σε έκανε να το σκεφτείς και πώς το φτιάξες. Όντως, φίλε Παναγιώτη, να τα πάρουμε λιγάκι τα πράγματα γρήγορα και από την αρχή. Βεβαίως. Το 2017, από το 2015 ξεκίνησε μια ιδέα, η οποία βρέθηκε να είναι σήμερα στο μάτι του κυκλώνα. Και να είμαι εγώ αυτός που έχω ένα εργαλείο στα χέρια μου, που μάλλον θα αποδειχθεί ότι μπορούμε να σώσουμε έστω και μια ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Το 2017 υπήρχε μια ιδέα η οποία ήταν global, παγκόσμια, ώστε ο ταξιδιώτης σε όλη τη γη να μπορεί να έρθει άμεσα δίπλα του, να το πούμε με τη φιλοσοφία του ταξί, όπως βρίσκουμε ταξί, πολύ άμεσα να βρίσκει έναν στην ανάγκη του, γύρω από την υγεία του, να βρει τον πλησιέστερο γιατρό. Η φιλοσοφία του ταξί, αλλά μην πούμε πιο πολλά πράγματα, να επικεντρωθούμε στο σήμερα. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε την υλοποίηση της ιδέας αυτής με μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Δεν το σήκωνε, ήθελε πολύ μεγάλο στάτους από πίσω να το στηρίξει. Έτσι βγήκαμε έξω από τα σύνορα της Ελλάδος και αποβληθήκαμε στο Χιούστον στην Αμερική σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία developing. Και όντως 2 χρόνια γινόταν ο προγραμματισμός και η δημιουργία αυτής της εφαρμογής. Και πάμε γρήγορα βήματα. Το 2019 τον Ιούλιο έγινε μια πρώτη δοκιμή στις Φιλιππίνες, ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Mm-hmm. Όλα καλά πήγαιναν. Είχαμε βάλει και έναν στόχο να φέρουμε το προϊόν στην Ελλάδα τον 10 Απριλίου το 2020. Mm-hmm. Αλλά ποτέ μην υπολογίζεις. Ποτέ μην υπολογίζεις. Κάποιος άλλος γράφει κάτι. Ποτέ. Ποτέ μην υπολογίζεις τίποτα. Κάποιος άλλος ιστορία για μας. Κάποιος άλλος, αλλά αυτό έχει 2 αναγνώσεις. Μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω λίγο στους φίλους, γιατί να πω την αλήθεια, τώρα κι εγώ διάβασα λίγο πριν την εκπομπή, υπάρχει μια σελίδα, το Doctor Next to Me, το 2 είναι 2, Doctor Next to Me, και μάλιστα βλέπω ότι εδώ πέρα μιλάνε, δώσε μου λίγο 50 δεύτερα να ακούσουμε λίγο το Θοδωρή Μαραντίνη, τι μπορεί να λέει. Αυτό το μήνυμα είναι για όλους τους γιατρούς εκεί έξω και για όλους όσους έχουν φίλους, γνωστούς ή συγγενείς γιατρούς. Αυτές τις μέρες μένουμε όλοι σπίτι και κάνουμε πάρα πολύ καλά για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστούμε όλοι έναν γιατρό, κάτι να ρωτήσουμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία λύση σε αυτό. Έχει δημιουργηθεί ένα application που λέγεται Doctor Next to Me σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μέσα από αυτό το application, με μια απλή βιντεοκλήση, μπορείς να συνομιλήσεις με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και να πάρεις συμβουλές ή βοήθεια. Για να συμβεί αυτό, πρέπει πολλοί γιατροί να εγγραφούν σε αυτό το application για να μπορούν να είναι στη διάθεσή μας. Έτσι ώστε να μπορέσει να ενεργοποιηθεί όλο αυτό και να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα σας έχουμε πιο πολύ ανάγκη από ποτέ. Τσέκαρε λοιπόν αυτό εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπε την φιλοσοφία της εφαρμογής αυτής και επειδή Αποστόλη λίγο πριν είχαμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας που έλεγε συγκεκριμένα ότι όταν έχουμε τα συμπτώματα του κορονοϊού
και δυσκολέψουν, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται πιο επίκαιρα από ποτέ η εφαρμογή αυτή, διότι αντιλαμβάνομαι ότι όσο πιο πολλοί γιατροί μπαίνουν σε αυτή την εφαρμογή, τόσο πιο πολύ εξαπλώνεται και μπορεί κάποιος με το πάτημα ενός κουμπιού να μιλάει με τον γιατρό του. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, Παναγιώτη, και θα σου περιγράψω λιγάκι πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα μια Κυριακή πριν δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα στην ουσία, το οποίο νόμιζε ότι κάποιος φίλος μου έκανε πλάκα, γιατί ήταν λες και με καλούσε κάποιος κλειδαράς. Ξέρετε, είναι αυτά τα 555-666. Ναι, ναι. Και με το που απάντησε στην άλλη γραμμή, άκουσα καλησπέρα, κύριε Αγγελάρη, είμαι ο κύριος Πατούλης. Λέω, κάποιος μου κάνει πλάκα και ήμουν έτοιμος να ενδώσω διαφορετικά. Αλλά πολύ γλίγορα μου είπε, ναι, είμαι ο κύριος Πατούλης, είμαι ο κύριος Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε κάνει μια έρευνα, έχουμε δει την εφαρμογή σας, το πόσο καινοτόμο είναι πάνω στη λειτουργία της και θα θέλαμε μια άμεση επαφή μαζί σας, μήπως μπορέσουμε και συνεργαστούμε. Όντως, εγώ γρήγορα ρώτησα ποιο είναι το επόμενο ραντεβού και ο λόγος που κάνω αυτή την εισαγωγή είναι το εξής. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω από έναν θεσμικό ότι είμαστε σε πόλεμο. Ήτανε πολύ πριν το πει ο Πρωθυπουργός. Δεν ήξερα να κλάψω, να γελάσω, να το πιστέψω, να μην το πιστέψω. Ήτανε πρώτη φορά, Παναγιώτη, στα 40 και χρόνια που είμαστε, να ακούσω αυτή τη λέξη στην εποχή τη δική μας. Ναι. Με πάρα πολύ σοβαρό τόνο, γιατί μόλις είπα πότε θέλετε να συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα, μου λέει, κύριε Καγκελάρη, που βρίσκεστε? Εγώ μόλις είχα επιστρέψει από το εξωτερικό και είχα έρθει στη Λευκάδα για να κλειστώ κι εγώ μέσα. Μου λέει τώρα. Και έτσι έγινε. Ανέβηκα στην Αθήνα εκτάκτος. Ευτυχώς η ομάδα μου βρισκόταν ήδη. Είχε επιστρέψει και η project manager από το Λονδίνο. Βρεθήκαμε στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξεκίνησε ένα meeting 9 ώρα το βράδυ και τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί λύθηκαν όλες οι απορίες και οι απαιτήσεις του κυρίου Πατούλη, γιατί είχε συγκεκριμένα θέλω και στρατηγική. Μας έβαλε ένα πολύ δύσκολο γρίφο να λύσουμε. Πάρα πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε μια εφαρμογή που συνδέει ασθενή, ταξιδιωτικές εταιρείες, ενώνει ομάδες ταξί, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, δευτεροβάθμια, να θέλει να πετύχουμε το στόχο ότι όπως καλεί το 11-10, τέσσερα ψηφία, να θέλει αυτή η εφαρμογή με τέσσερις κινήσεις, μια κυρία ή ένας κύριος που είναι στις ευπαθείς ομάδες, να έρθει κατευθείαν σε επαφή με έναν γιατρό με βίντεο κλίση. Τεράστιο στοίχημα, μεγάλη πρόκληση για εμάς και για όλη την ομάδα. Όντως, κοιταχτήκαμε όλοι στα μάτια, τα βάλαμε κάτω 5 ώρες, 3 βάρδιες, οι developers, ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Code Factor δική μας, όλη η ομάδα, είμαστε 20 και άτομα πάνω σε αυτό το project, αλλά η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει εδώ και 3 χρόνια, όντως με γρήγορα βήματα, το αναπτύξαμε ακόμη περισσότερο, πήγαμε από την Google και από την Apple και πλέον το κάναμε και σε περιβάλλον web. Τι πάει να πει αυτό στους ανθρώπους που δεν είναι δεινοί χρήστες, είναι ότι από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή η οποία διαθέτει σύστημα κάμερα, είτε είναι laptop, tablet, PC σταθερό, κινητό, με ένα link και μόνο και με 2 κλικ βρίσκεις τον γιατρό απέναντί σου και σου δίνει κάποιες συμβουλές. Ωραία. Αυτό το καταφέραμε και το πετύχαμε. Δόθηκε η εφαρμογή στους γιατρούς την Τετάρτη που μας πέρασε. Θερμή παράκληση από όλη την, σε όλη την ιατρική κοινότητα. Θερμή παράκληση. Είναι ένα εργαλείο που περιμένουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, γιατί όλοι είμαστε κλειστοί στα σπίτια μας. Δεν μπορούμε, έχουμε ανάγκη τον γιατρό. Ο γιατρός δεν μπορεί να μεταφερθεί στο σπίτι. Ναι. Είναι δύσκολο να μην μεταφέρουμε το μικρό, το συγκεκριμένο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θέλουμε να υπάρξει αποσυμφόρηση από τα κέντρα αναφοράς, από τις κλινικές, να πάρουν ανάσα στα νοσοκομεία οι γιατροί που δίνουν τεράστια μάχη. Έχουμε τη λύση. Ποια είναι η λύση? Όσοι περισσότεροι γιατροί ενταχθούν στο σύστημα, τόσο η διαθεσιμότητα θα είναι και δεν θα φωνάζει ο κόσμος «δεν βρίσκω γιατρό». Και θα υπάρξει παρανόηση ότι η εφαρμογή δεν δουλεύει, ενώ στην ουσία είναι η διαθεσιμότητα των γιατρών. Ωραία. Άρα ξεκινάμε μια καμπάνια. Το έχω πάρει όλο, Παναγιώτη, δεν σε αφήνω. Θα σα... Όχι, δεν θέλω, 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 θέλω να τα πεις εσύ, συγνώμη. Όχι, εγώ σε αφήνω, ακούω, ναι, πες μου, πες μου. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ πανστρατιά αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε το χρόνο και την πολυτέλεια. Είναι ένας αόρατος εχθρός. Δεν τον γνωρίζουμε και μας ακολουθάει και είναι μπροστά από εμάς. Το κακό ότι είναι μπροστά. Δεν έχουμε έναν εχθρό που ξέρουμε από πού έρχεται.
Άρα πρέπει να προστατεύσουν πρώτα τις ευπαθείς ομάδες. Και ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί μια γιαγιά να... και είμαι και λίγο τοπικιστής. Mm-hmm. Έχουμε μια κυρία που βρίσκεται στην Καριά, στα Λαζαράτα. Η φίλη μου πάνω, την Ειρήνη, τη Βονιτσάνου, είναι εκεί. Ναι. Και πατώντας αυτό το κουμπί από το κομωδίνο δίπλα, μπορεί ένας γιατρός να την εξυπηρετήσει από την Κρήτη. Διανοήστε τη δύναμη από αυτό το κουμπί. Έχω πάει εγώ, της έχω βάλει το τάμπλετ δίπλα. Θεία μου, σε παρακαλώ, αν έχεις πρόβλημα, πάτα μόνο το κουμπί. Μην γράψεις τίποτα, μην κάνεις τίποτα. Η διαθεσιμότητα είναι πρώτα σε νομό. Μετά το έχουμε αναπτύξει σε περιφέρεια. Και αν ξεπεράσει αυτό το search, η εφαρμογή αυτή την αναζήτηση, γίνεται πανελλαδικός. Άρα, κλείσει πανστρατιά όλοι αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να αλληλοβοηθούμε. Είναι ένα εργαλείο που βρέθηκε να είναι στα δικά μου χέρια. Γνωρίζω ότι και σε όποιος άλλος και αν βρισκόταν στη θέση μου, θα έκανε ακριβώς τα ίδια, φίλε Παναγιώτη. Δεν είναι προσφορά, είναι ότι δεν μου ανήκει το εργαλείο αυτή τη στιγμή σε μένα στα χέρια μου. Είναι στο συνάνθρωπο και εκεί πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Έτυχε να είμαι εγώ. Αυτό. Θέλω λίγο στους γιατρούς που μπορεί να μας ακούνε. Βέβαια, εντάξει, υποθέτω θα είσαι και εσύ σε επικοινωνία και με τους ιατρικούς συλλόγους. Δεν ξέρω ήδη αν το έχεις πράξει. Αν μας ακούνε πάντως κάποιοι γιατροί, νομίζω ότι είναι πλέον καθήκον να ενταχθούν σε αυτή την πλατφόρμα. Η διαδικασία είναι εύκολη για κάποιον γιατρό που μας ακούει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αν κατεβάσει την εφαρμογή. Πάρα πολύ εύκολη. Πάρα πολύ εύκολη. Με τον αριθμό του ιατρικού συλλόγου, τον δικό του, δεν ζητάνε χαρτιά, δεν ζητάνε τίποτα. Γιατί υπάρχουν συνέργειες με την περιφέρεια και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όπου όνομα, στοιχείο, email και νούμερο Ιατρικού Συλλόγου, τα στοιχεία αυτά ταυτοποιούνται κατευθείαν από τον Ιατρικό Σύλλογο και ο γιατρός είναι έτοιμος να δώσει τις υπηρεσίες του. Προσπαθούμε με τον πιο απλούστατο τρόπο. Με τον πιο απλό, ο κύριος Πατούλης που έκανε τετρόμερη, να πω και κάτι έτσι, όταν ήρθα απέναντι από το κράτος, λέω μπλέξαμε. Άντε να πεις τώρα στον κρατικό μηχανισμό, κάνε εκείνο, πάμε να κάνουμε το άλλο και λέμε, φτάσαμε Αύγουστος. Μείναμε έκπληκτοι όλη η ομάδα που είμαστε ιδιώτες με το πόσο γρήγορα συνεργάστηκε η ομάδα του κυρίου Πατούλη. Λες και είμαστε σε... δεν το πιστεύαμε. 3 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί απαντούσαν στα email και στα μηνύματα, τηλέφωνα ανοιχτά, αλλιώς δεν έβγαινε αυτό το έργο. Δεν μπορούσε να γίνει. Και οι διαδικασίες και προς τον πολίτη και προς τον γιατρό είναι μόνο 3 κλικ. Είναι δηλαδή μπορεί να γραφτεί από οποιαδήποτε συσκευή. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο στίχημα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Ότι δεν είμαι εδώ να βοηθήσω. Ποια ειδικότητα? Όλες οι ειδικότητες. Και με συμβουλές από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που παίρνουμε και από τον ΕΟΔΗ, που παίρνουμε συγκεκριμένες συμβουλές που πρέπει να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Παιδίατρος, δίπλα. Πνευμονολόγος, δίπλα. Και αυτός θα κρίνει το επόμενο βήμα. Βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σου κάνω. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία των γιατρών είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ένα ερώτημα τώρα που μου το στέλνει και εδώ και ο Νίκος τώρα. Αν εγώ κατεβάζω την πλατφόρμα τώρα από την Πρέβεζα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Ωραία. Και δεν βρω και θέλω μια συμβουλή. Θα μου απαντήσει, είπες λίγο πριν, και από την Κρήτη. Δηλαδή, κάποιοι τώρα θεωρητικά μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και στην περιφέρεια, όπου μας ακούν εδώ στην Ήπειρο και στο Ιόνιο την εφαρμογή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και παρακολουθήσω τα βήματα. Ωραία. Γράφονται όλοι οι γιατροί από όλη την Ελλάδα. Εμείς παρακολουθούμε την περιφέρεια την οποία δηλώνουν. Ερχόμαστε σε επικοινωνία με την περιφέρεια την οποία δήλωσε ο γιατρός και αν μας τον. Αν δώσει την πιστοποίηση, εμείς ενεργοποιούμε το γιατρό και γίνεται το λεγόμενο active, δηλαδή ενεργός. Μάλιστα. Εάν ένας πολίτης ζητήσει τις υπηρεσίες στην Κρήτη και πατήσει το κουμπί, ξεκινάει η πλατφόρμα και κάνει τα εξής βήματα. Ψάχνει μέσα στο Δήμο που έγινε η κλίση. Δεν υπάρχει διαδεσιμότητα. Πέφτει στην περιφέρειά του. Δεν υπάρχει στην περιφέρεια. Φτάνει κάποια στιγμή στην πλησιέστερη περιφέρεια, ας πούμε, π.χ. ότι είναι της Λευκάδας. Ναι. Θα βρει τον γιατρό της Λευκάδος και θα του δώσει συμβουλές. Μάλιστα. Εάν όμως δεν ενταχθούν γιατροί και δεν στηρίξουν αυτό το έργο που κάνει το κράτος, δεν θα μπορέσει, γιατί η επισκεψιμότητα που περιμένουμε είναι τεράστια.
Και έχετε δει όλοι τι έχει γίνει μέσα με το Υπουργείο Υγείας, με το 1130, τόσο βεβαίως. Πέσαν τα συστήματα, ξανανεβήκανε, ξαναπέσανε, ξανανεβήκανε. Εμείς δεν πρέπει να πάθουμε ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε δίπλα στον κόσμο και έχουμε στήσει ένα σύστημα ότι μπαίνουν οι γιατροί και έχουμε βάλει, μπορείτε μέσα από το website να παρακολουθείτε καθημερινώς την εξέλιξη. Mm-hmm. Έχουμε συνδεθεί και με το Job Hopping στο Πανεπιστήμιο και σας δίνουμε πραγματική εικόνα παγκοσμίως. Ναι. Το site έχει γίνει να είναι εργαλείο, να μην είναι κάτι διαφημιστικό. Απαντούν μες στο website εξειδικευμένοι γιατροί ανά ειδικότητα πάνω στα ερωτήματά σας. Mm-hmm. Και όχι μόνο καθημερινή μας χτίζεται. Γίνεται μια υπερπροσπάθεια από όλη την ομάδα του Dr. Next to Me. Να τους ευχαριστήσω και στο κοινό σας, γιατί από πίσω κάποια στιγμή δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν έχω λόγια να περιγράψω τι έχει περάσει αυτή η εβδομάδα, αυτός ο κόσμος αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Και όντως το πετύχαμε, το καταφέραμε και έχουμε φτάσει στο κάλεσμα. Ο κύριος Πατούλης είναι καθημερινός. Όλοι οι φίλοι και γνωστοί από όλο το Star System και όχι μόνο. Καλλιτέχνες κάνουν κάλεσμα παντού. Όλοι οι γιατροί να ενταχθούν, σας παρακαλούμε. Υπάρχει κόσμος που το έχει ανάγκη. Βλέπω πάντως εδώ και στο site σας υπάρχει και live ο χάρτης για τα κρούσματα με τον κόσμο και να πω ότι επειδή το λέτε, όλα αυτά είναι δωρεάν χωρίς καμία χρέωση. Έτσι δεν είναι η χρήση της εφαρμογής? Όλα δωρεάν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, που το λες. Μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Ακριβώς και οι θέλω. Επενδυτές, οι οποίοι στηρίζουν, mm-hmm. οι επενδυτές οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη δράση τώρα 3 χρόνια, εννοείται στο πλευρό μας και στο πλευρό σε αυτή τη μάχη που να δώσουμε και ένα πάρα πολύ πολύ έξοδο που είναι αυτή η κλίση, mm-hmm. μας στηρίζουν και είναι δωρεάν προς το κράτος και προς το κοινό. Πολύ σημαντικό. Είναι δωρεάν, ξεκάθαρο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, γιατί εγώ πάνω δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, έχω ξεχάσει. Όχι, θα το έλεγα εγώ, σημαντικό. Γιατί κοίταξε να δεις, πάντα υπάρχουν κάποιοι που θα κάνουν δεύτερες σκέψεις. Εμείς μένουμε στο κοινωνικό του χαρακτήρα και απλά πρέπει να πω ότι η εφαρμογή αυτή μεσολαβεί άμεσα από δίπλα με ένα κινητό να έρθει σε επικοινωνία με τον γιατρό όταν τον έχεις ανάγκη. Από το να μπει στη διαδικασία να τον ψάξεις. Οπότε λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα είναι και στην περιφέρεια να ανταποκριθεί ο κόσμος. Έχεις έρθει σε κάποια επαφή, Αποστόλη, εδώ με τη δική μας περιφέρεια, με την περιφέρεια Υπήρου Ιωνίων Νήσων? Έχεις έρθει σε κάποια επαφή? Προχωράμε. Ωραία. Πρέπει να το τρέξουμε. Γιατί πιστεύω, νομίζω ότι προχωράμε, έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει. Είναι το σύνηθε. Ναι, νομίζω ότι και η κυρία Κράτσα από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και από την περιφέρεια Υπήρου θα υπάρχει ενδιαφέρον και σε όλη την περιοχή να ενταχθούν και οι γιατροί που μας ακούν και βεβαίως εσείς να τους εξειδικεύσετε περισσότερο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάποιος που θέλει να σας βρει, υπάρχει ένα νούμερο που επικοινωνεί μας? Βεβαίως, υπάρχουν τα social media, υπάρχει το website, υπάρχει το support@dentomy.com που απαντάμε. Έχουμε παραλάβει μέσα στη βδομάδα. Να στο επιβεβαιώσει και η ομάδα μας πάνω από 1500 email και το support ο κόσμος έχει τρομερή ανησυχία. Το επιτελείο της επικοινωνίας από πίσω δουλεύουν στα κόκκινα. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μέσα στα σπίτια ο κόσμος κλεισμένος, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο λάθος εμείς σαν Έλληνες, δηλαδή η τεχνολογία. Το πιο χρήσιμο όπλο που ανακαλύφθηκε τον 20ο αιώνα, αν το λέω και σωστά, είναι τον 20ο αιώνα, Παναγιώτη, βοήθησε με. Μια χαρά τα λέω, σκεφτό πρώτο είμαστε. Είπε, αν τα λέω καλά, mm-hmm. μας έφτασε στο σημείο αυτό το Facebook και το Instagram και όλα αυτά τα social media να μην χρησιμοποιήσω καμιά βαριά λέξη, να μην ξέρουμε να κάνουμε σωστή χρήση. Mm-hmm. Πήραμε μία εντολή μία εβδομάδα πριν από τις απόκριες από το κράτος και κανείς σε εισαγωγικά δεν τηρήσαμε αυτές τις εντολές που πήραμε. Mm-hmm. Νομίζαμε πως είναι άλλη μια πλάκα. Πάμε να κάνουμε τους επαναστάτες μέσα. Γράψαμε ένα κείμενο εμείς αντίδραση στο καθένας από τη μεριά μας και γινόμαστε επαναστάτες. Νομίζουμε αν πάρουμε 100 like θα βγούμε για δήμαρχος. Σωστά. Και έχουμε διαστραβλώσει λιγάκι την επικοινωνία και πώς πρέπει να είναι η χρήση. Ήτανε τραγικό αυτό που κάναμε τις αποκριές ο καθένας. Μην βάλω και εγώ τον εαυτό μέσα και, γιατί ξέρω κόσμο που το σεβάστηκε. Mm-hmm. Όλοι κάναμε την πλάκα μας. Όλοι κάναμε την πλάκα μας που δεν ήταν πλάκα. Δεν ήταν πλάκα. Και αν θα κρατήσετε κάτι από τα λόγια του Πρωθυπουργού και όχι μόνο, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και επειδή είμαι συνέχεια μέσα στο Υπουργείο και σε όλα αυτά τώρα δυστυχώς mm-hmm. αρχίζω και ανακατεύομαι, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Είμαστε νέοι άνθρωποι και πρέπει να καταλάβουμε τι λέμε και τι ακούμε. Δεν είναι πλάκα. Κομμένη πλάκα.
Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες και ξεκλειρίζουν οι οικογένειες. Ιταλία, είδε τι πάθατε. Και τι συμβαίνει γύρω μας. Και πάντα λέγαμε, έλα, δίπλα είναι, δεν είναι σε εμάς. Όχι, είναι σε εμάς. Είναι σε εμάς. Δεν είναι το Facebook, δεν είναι πλάκα. Είναι εργαλείο, είναι όπλο. Είναι όπλο ενημέρωσης, σωστής ενημέρωσης. Ναι. Κάνω έκκληση, έχω αγανακτήσει και συγγνώμη. Παναγιώτη, που εκμεταλλεύομαι τον χρόνο. Τι λες, καθόλου. Είμαι θεσμικό, δεν είμαι θεσμικό όργανο και με γνωρίζει 40 χρόνια. Είναι όπλο ενημέρωσης. Στόπι πλάκα. Πάμε να βγούμε έξω να καρναβαλιστούμε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Δεν είχαμε, τότε καταλάβει σε μεγάλο βαθμό το τι πρόκειται να συμβεί. Και νομίζω ότι αυτό που είπες λίγο πριν θα το δούμε τις επόμενες ημέρες για το τι πραγματικά συμβαίνει σε έναν ιό που δεν ξέρουμε ακόμα, δεν υπάρχει ένα εμβόλιο και δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η επίπτωσή του και στους νέους, γιατί κάθε μέρα ακούμε και νέα δεδομένα, Αποστόλη, και για τους νέους ότι μπορεί να βρει κάτι ευάλωτο στο αναπνευστικό μας και να δημιουργήσει πνευμονίες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή. Εγώ πρέπει να σου πω ότι νιώθω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί άνθρωποι σαν και σένα σκέφτονται καινοτόμα. Και χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, το κλειδί, την τεχνολογία, που η τεχνολογία να είναι ποια είναι η καλή της πλευρά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι όσοι μας άκουσαν σήμερα πήραν μια πρώτη εικόνα. Είμαστε εδώ να επικοινωνήσουμε και για άλλη μια φορά, αν χρειαστεί, και να εξειδικεύσουμε και με παραδείγματα όλη αυτή τη διαδικασία που είναι, όπως είπαμε, για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην ακρόαση, δωρεάν. Είναι ένα όπλο κοινωνικής προσφοράς. Δεν κρύβεται τίποτα από πίσω, τα είπε ο Αποστόλης λίγο πριν. Τίποτα. Και Παναγιώτη μου, κλείνοντας, δεν θέλω να επιβεβαιώσω εγώ το δημοσιογραφικό σου δαιμόνιο. Είσαι και εσύ ένας από τους νέους που πέρασες, δεν θα μας καταλάβουν πολύ, αλλά θα το πω, το αυλάκι, έκτισες τη δική σου καριέρα. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είσαι φίλος μου και όλοι οι Λευκάδα γνωρίζουν και τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Τίποτα. Παναγιώτη, τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Αχ, φίλε, συγχαρητήρια για το έργο σου. Να μείνουμε όρθιοι, θέλω μόνο. Να μείνουμε όρθιοι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι ο καθένας θα το κρατήσω, γιατί ξέρω και τον αγώνα που έχεις κάνει σε πάρα πολλά πράγματα και σε οτιδήποτε έχεις καταπιαστεί. Και χαίρομαι και εγώ που μέσα, παρόλο που μιλάμε σπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη Λευκάδα, όποτε βρεθούμε, όποτε κυκλοφορήσουμε, γιατί είμαστε όλοι τώρα, εσείς και οικογενειάρχες και τρέχουμε, όμως χαίρομαι διότι μέσα από όλο αυτό το βήμα βγαίνει και κάτι για τον συνάνθρωπο. Και όταν, για παράδειγμα, κάποιος σκέφτεται όχι με εμπορικούς όρους, αλλά για τον συνάνθρωπο, κάνει τη διαφορά. Και είμαι σίγουρος ότι τίποτα δεν σου χαρίστηκε. Εγώ πρέπει να σου πω ότι, μιλώντας με την Ειρήνη τη Βονιτσάνου, που δεν ήξερα ότι είχατε συνεργαστεί παρελθοντικά, δεν ήξερα ότι δούλευε στην επιχείρησή σας, μου είπε ότι είσαι από τους πιο επαγγελματίες και από τους πιο απαιτητικούς και τελειομανείς στη δουλειά. Και αυτό βεβαίως φαίνεται στο πώς διεκπεραιώνεις όλα αυτά τα οποία κάνεις. Έτσι είναι. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κλείσω με κάτι, παρακαλώ. Ό,τι θέλεις. Κάλεσμα προς τους γιατρούς. Κάλεσμα προς τους γιατρούς. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Το ζω από τα μέσα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε πόλεμο. Ο γιατρός θέλει εργαλεία. Δεν έχει εργαλεία. Το βλέπουμε. Δεν έχει εργαλεία. Μην πάμε πίσω δεκαετίες. Πάμε να δούμε το σήμερα και μετά θα βγούμε σίγουρα πιο δυνατοί. Σίγουρα θα βγούμε πιο δυνατοί. Κάλεσμα προς τους γιατρούς. Ελάτε δίπλα στον πολίτη. Το εργαλείο υπάρχει. Σας δίνουμε ένα όπλο. Ελάτε δίπλα. Είναι δωρεάν και περιμένει ο κόσμος τις συμβούλες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Φίλε Αποστόλη, ήταν μεγάλη μου χαρά. Doctor Next to Me. Doctor Next to Me από τα social media ενημερώνουμε. Ωραία. Δεν κάνουμε πλάκα στα social media. Ενημερώνουμε. Ούτε like θέλουμε. Κανένα like. Ενημερώνουμε. Μπείτε και ενημερωθείτε. Doctor Next to Me. Πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή σύντομα. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ.